Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ό,τι έκανε στην Κύπρο η επταετία που απέσυρε ο Ιωαννίδης στην Μεραρχία κάνει τώρα με το Αιγαίο η Νέα Δημοκρατία. Αποστατικοποιεί τα νησιά. Τα νησιά που είναι στην πόρτα των τουρκικών επιδιώξεων για εισβολή στο Αιγαίο. Και θα αναφέρω οκτώ σημεία που αποδεικνύουν αυτό που λέω. 8 σημάδια. Πριν από ένα χρόνο έφυγαν από την ίσο του Ανατολικού Αιγαίου 800 BM1 και διατέθηκαν 40, διατέθηκαν στην Ουκρανία. Στη θέση του τα πέρναμε τα Μάρτερ, τα οποία είναι υποδιέστερα βέβαια, έτσι. Ο ίδιο ο Υπουργό και ο Πρωθυπουργό το είπαν. Ο Υπουργό Άμυνα και ο Πρωθυπουργό. Τελικά πήγαν κάτι 113 παμπάλαια. Υποδιέστερα σε θωράκιση, σε ισχύ πυρός, αλλά και σε εμπληξία εδάφους, βαριά, που δεν κάνουν για το έδαφος εκεί. Όλα τα εντεροπορικά του στρατού που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όσα και τα λοιπά, είναι ρωσικής κατασκευής και προελεύσεως. Μέχρι το 22 αυτά τα συντηρούσαν για επισκευές ρωσικές εταιρείες και ανταλλακτικά και επέκταση ορίου ζωής κτλ. Η εταιρεία Rosomoronexport, έτσι λέγεται. Τώρα λοιπόν ξαφνικά η κυβέρνηση αποφασίζει να μην συνεχίσει στη σύμβαση. Άρα λοιπόν τα αντιεροπορικά αποσύρονται. Δεν λειτουργούν. Τρίτον, μονάδε του, του Ανατολικού Αιγαίου, ακόμα και αυτέ που είναι πρώτη ετοιμότητα, έχουν μία αποδεκτή επάνδρωση. Έχουν λιγότερο προσωπικό γιατί η μαμάκα θέλει το παιδί στο κολονάκι δίπλα, η άλλη μαμάκα το θέλει στη Θεσσαλονίκη, η άλλη μαμάκα το θέλει δίπλα στη Σπάρτη. Το θέλει δίπλα σου πιτάκι, το ταζει κρεμούλα, φρουτέρ, πώ λέγεται προδέρα και δεν ξέρω τι άλλο. Λε και η δικιά μου η μάνα σκορεμένη, που μ' άφησε να πηγαίνω και να βολοδέρνω 31 μήνε από εδώ και από εκεί, ήταν άλλου είδου μάνα. Μονάδε λοιπόν. Εδώ είναι το μεγαλύτερο. Το τελευταίο καιρό, ένα χρόνο, βλέπουμε ότι η στρατιωτική μα ηγεσία και η πολιτική αποφεύγει να επισκεφθεί ακρητικέ περιοχέ περιέργω. Αποφεύγει. Προφανώ διότι τηρούν κάποιο είδου μορατόριμου για να μην προκαλέσουν του Τούρκου. Πέμπτον, ισχύει ότι θα συζητηθεί να δεχτεί η Ελλάδα τα πολεμικά αεροπλάνα τη Τουρκία να μην καταθέτουν σχέδιο πτήσεω στο ΕΦΑΡΑ Εθνών αλλά σε κάποιο νατοϊκό οργανισμό. Το ρώτησα στη Βουλή. Δεν μου απάντησε κανεί. Τι σημαίνει αυτό ότι μόνος μου εγώ αφισβητώ την εθνική μου κυριαρχία και δίνω το δικαίωμα σε μια τρίτη οργανισμό να θεωρεί ότι αυτή πρέπει να δώσει άδεια στους Τούρκους να πετούν, να μην πετούν στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει συγκυριαρχία. Τον εθνικό σου ένα αέριο χώρο δεν τον αφήνει σε, μια τρίτη, σε ένα τρίτο οργανισμό να λέει ναι ή όχι. Υπάρχει υποψία ότι κατά τη ζήτηση των μέτρων οικοδόμησης που κάνουν τελευταία υπάρχει ένα άλλο μέτρο για να μην πλησιάζουν, λέει, τα πολεμικά σκάφη και του λιμενικού πλησιέστερα από κάποια συγκεκριμένη απόσταση από τα τουρκικά παράλια. Δηλαδή, οι Τούρκοι θα μπαινοβγαίνουν, θα λονίζουν, αλλά τα δικά μα σκάφη του λιμενικού να μην προσεγγίζουν και πολύ τα τουρκικά παράλια. Μιλάμε για παράνοια τώρα, έτσι. Μιλάμε για αποδοχή όλων των ετοιμάτων τη Τουρκία για να καλλιεργήσουν το έδαφο, όχι για να κάνουν αποβίβαση στα νησιά μα. Η ΑΣΔΕΝ εδώ και χρόνια υπαγόταν λόγω τη διακλαδικότητά τη, απευθεία τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Που έχει το ρόλο του αρχιστρατήγου στι επιχειρήσει. Τελευταία υπάρχει μια προσπάθεια από το ΓΕΘΑ και συνολικά από την κυβέρνηση το θέμα υπογαγή της ΑΣΔΕΝ να υποβιβαστεί και να μπει σε άλλη μια υποδιέστερη διοίκηση του ΓΕΘΑ. Υποβιβασμό. Είναι μηνύματα αυτά. Μηνύματα τα οποία τα προσπερνάει ο νέο Έλληνας. Έχουν μειωθεί ω εκμυδενιστεί πλέον οι ασκήσει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την ελληνική πλευρά. Δεν κάνουμε ασκήσει. Αντίθεση με του Τούρκου που κάνουν ασκήσει. Οι Τούρκοι κάνουν ασκήσει. Εμεί δεν κάνουμε. Αυτό μπορεί να πει κάποιο είναι ένα είδο μου. Δεν είναι. Γιατί οι Τούρκοι κάνουν ήδη ασκήσει κανονικά. Συνεχίζουν. Και δεν σταματούν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν σταματούν και θα σταματήσουν ποτέ. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση για αυτά που γίνονται, διαδραματίζονται και θα συνεχιστούν. Γιατί δεν σταματάνε τα λειτουργικά. Θα δείτε από το 24 και μετά να έχουμε εξελίξει. Θα υπογράψει και υπέραψε ο Μητσοτάκη, ο, ο, ο Πρωθυπουργό, παρασκηνιακά. Έχει υπογράψει πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Όπω δεν ξέραμε πολλά πράγματα για το πώ έγινε η συμβολή στην Κύπρο. Γι' αυτό και κρατάνε κλειστό το φάκελο τη Κύπρου. Γιατί αν ανοίξει πρέπει πολλοί από αυτούς που σήμερα κυβερνούν, όπως η ιστορία του 45-49, όπως η ιστορία 41-45 με τους Γερμανούς δοσυλλόγους. Οι Γερμανοί δοσύλλογοι τελείωσε με ο πόλεμο, αλλά χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς ως όμοιροι, ακούστε, για να ασκούν διοίκηση στην Ελλάδα. Αγγλοσάξονες, δηλαδή Αμερικανοί και Άγγλοι, χρησιμοποιούσαν τους πρώτες συνεργάτες των Γερμανών και κυβέρνησαν την Ελλάδα για να μπορούν να στραβάνουν τα χαλινάρια, του έχουν δεμένου από εκεί που ήθελαν οι ίδιοι. Και μόλι κάναν τι ρημόνγκε, του λέγανε Θα βγάλουμε τα στοιχεία, α τελειώσουμε. Έτσι γίνεται. Έτσι γινόταν πάντα. Από κάπου του κρατάνε. Και επειδή του κρατάνε, δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό και να αντιδράσουν. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα τη οικογένεια Τσίπρα, τη συνεργασία εν πάση περιπτώσει με την επταετία, με κατασκευαστικέ εταιρείε κτλ. Δεν είναι τα δημοσιεύματα και τα στοιχεία τη οικογένεια Μητσοτάκη, πώ εμπλέκτηκε, πώ πλάκι με τα συσίτια στην κατοχή που τέσσερα παμπάς, που τα αρχαία και όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία. Του έχουν στο χέρι κρατημένου. Και οι ολιγάρχες οι Έλληνες, αλλά και κυρίως ο διεθνής παράγοντας, οι Αμερικανοί. Όταν το καταλάβετε αυτό, σημαίνει ότι σπάτε τις πάτες αλυσίδες της προσπάθειας κάποιων να υποδηλώσουν τη σκέψη σας.